Πανόρθωτα. Και τους εκθέτει πανόρθωτα για τον εξής λόγο. Γιατί μπορεί να τους ζητάει η Νέα Δημοκρατία να κυκλοφορούν για να τα λένε αυτά, αλλά δεν μπορεί κανείς να τους απαλλάξει από το εξής μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι πλέον αντιμέτωποι. Ποιος ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μέχρι το καλοκαίρι του 2018, παρακαλώ αγαπητέ κύριε Κούτρα και αγαπητέ κύριε Τζούνο. Ποιος ήταν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, εσείς, εγώ, ποιος ήτανε. Ήταν κανένας άλλος εκτός από τον κύριο Τσουβάλα. Ο κύριος Τσουβάλας. Ποιος έβγαζε λοιπόν τα σχέδια, αν ήταν τέτοια που λένε ψέματα, γιατί για ποτέ δεν ήταν αυτά τα σχέδια. Πολιτική βούληση μιλάμε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα πολιτικής βούλησης, υπάρχει θέμα επιχειρησιακών σχεδίων. Ποιος έβγαζε λοιπόν αυτά τα σχέδια που καταγγέλουν, ο κύριος Τσουβάλας. Πού είναι τώρα ο κύριος Τσουβάλας με απόφαση Μητσοτάκη Χρυσοχοίδη? Γενικός γραμματέας. Είναι γενικός γραμματέας υπαρθών, τρία πολιτικό πρόσωπο μέσα στο Υπουργείο Προστασίας Πολιτικής. Άρα οι εκπρόσωποι που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των αστυνομικών κακοποιούν τους αστυνομικούς, κακοποιούν την αλήθεια, ψεύδονται. Και είναι βαριά εκτεθειμένοι, γιατί όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται αναφέρονται, αν ίσχυαν, δεν θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης, τον επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας, να τον έχουν κάνει νούμερο 3 στο Υπουργείο. Άρα η αστυνομία δεν πήγαινε στα εξάρχεια επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λένε ψέματα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Έμπαιναν. Το είπατε. Και, να σας θυμίσω ότι είχε γίνει η εκένωση κτηρίων. Θα φέρετε καμιά φορά την κυρία Γιώργο Βασίλη εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, πήγαιναν οι αστυνομικοί στα εξάρχεια επί ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως πήγαιναν και είχαν συλλάβει, είχαν εξαρθρώσει. Όχι, εσείς το κρύβατε από τον ελληνικό λαό. Εσείς όχι ατομικά. Τα μέσα ενημέρωση. Οι ίδιοι το εξάρθρωναν. Κυκλώματα ναρκωτικών, κυκλώματα παραεμπορίου, εκενώναν κτίρια. Πέρσι στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Να σας το πω αλλιώς, δεν έγιναν στην επεισόδια, κύριε Ραγκούση. Στην αντιτρομοκρατική. Φέτος δεν έγιναν επεισόδια. Κύριε Πέτυχε Τζούνο, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ναι ή όχι. Κύριε Πέτυχε, Τζούνο, ναι ή όχι, το 2018 εξαρθρώθηκε η τρομοκρατική ακροδεξιά ομάδα με ένα όνομα, ο Combat 18. Ναι. Το 2016 εξαρθρώθηκαν οι πυρήνες της φωτιάς και το 2018 συνελήφθησαν Ισακάς και Δημητράκης, αν θυμάμαι καλά τα επώνυμα. Επί ποιον κυβερνήσεων γίνανε όλα αυτά? Επί κυβερνήσεων λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Εσείς αρνείστε ότι κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ πέρσι. Άρα όλα αυτά έγιναν που λέγονται στα ότι αυτά που λένε οι εκπρόσωποι των αστυνομικών, η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου είναι ψέματα. Επειδή είστε ψεύτικο αφήγημα. Το μεάρχης προστασίας του πολίτη στον ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό θα είναι το τελευταίο ερώτημα. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη και πρώην συντροφό σας, βεβαίως. Καλά. Τώρα, όσον αφορά ποιο σκέλος τώρα. Το, την παρουσία να τον κρίνω ως πρώην σύντροφο, το έχω ξαναπεί δημοσίως, κύριε Κούτρα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που αποφάσισε το τέλος της πολιτικής του διαδρομής να είναι στη θέση του Υπουργού της οικογένειας Μητσοτάκη. Το τέλος. Τελεία και πάμε. Εντάξει, τώρα έτσι λέμε. Ας έχει ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι θα κάνει στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ως Υπουργό, πώς τον βλέπετε? Αυτό το εύχομαι ολόψυχα. Όσον αφορά τον Υπουργό, όπως βλέπω τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση Μητσοτάκη στα θέματα αυτά. Λειτουργούν με έναν απαράδεκτο τρόπο, τελείως επικοινωνιακά, τελείως θεατρινίστικα και πρέπει να σας πω ότι αυτό πια δεν είναι μόνο γνώμη δική μας, είναι γνώμη που αρχίζει και έχει την τάση να κυριαρχήσει μέσα στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν αντιδράσεις σοβαρές που κλιμακώνονται στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας. Στην κοινή γνώμη δεν προκύπτει αυτό πάντως. Εγώ σας λέω τώρα για το εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας. Για τους 40-50.000 άντρες και γυναίκες της Ελλάς, οι οποίοι όσο διαπιστώνουν την κατάχρηση και την κακή επικοινωνιακή χρήση που γίνεται της ελληνικής αστυνομίας από την κυβέρνηση, τόσο περισσότερο αντιδρούν. Και θυμηθείτε το αυτό. Γεια σας, μέλλον. Κύριε Ραγκούση, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε να πάρα πολύ. Περιμένουμε τον κύριο Γερουλάνο εδώ, θα πάρει τη θέση του κυρίου Ραγκούση.